Show. Πάμε στο καναπέ να τα πούμε καλύτερα. Είναι το next best thing της νέας γενιάς. Να μου το θυμάστε, παιδιά. Περβολές, περβολές. Πάμε. Καθίστε, παρακαλώ. Γεια σου, Μύρονα. Τι κάνεις. Ο Ηλίας Πανταζόπουλος. Άλλη μια φορά, αν ακούσω το τραγούδι σου. Τι φταίει. Και εγώ, αν το ακούσω άλλη μια φορά. Κάτσε κάτω. Τι φταίει που το παίζουν τα ραδιόφωνα. Και εγώ άλλη μια, αν το ακούσω, θα φτώνω. Φλωράκι μου. Λοιπόν, η Κατερίνα Τσάπαλου, ο Ορφέας Αυγουστίδης, Πατρίτσια Μίκ Περιστέρη και Μίλτος Καρατζάς. Πολύ ερφλέη, ρε παιδί μου. Αυτό λοιπόν το κομμάτι, επειδή εμείς που κάνουμε ραδιόφωνο, θα σας πω ένα μυστικό. Ο Μίλτος το ξέρει, ο κύριος Ζήκος το ξέρει, ο κύριος Δραγωμάνος το ξέρει. Λαμβάνουμε τις λίστες με το ερφλέη. Δεν έπεφτε ο Μύρονας Στρατής από το νούμερο 1 όλη τη χρονιά με τίποτα. Βγάζανε δίσκους, ονόματα και ονόματα. Μην τα πω τώρα γιατί δεν είναι αυτό για τους συναδέλφους του Μύρονα. Βγάζανε δίσκους καινούριους, ονοματάρες, δηλαδή καλλιτέχνες που έχουν 20 ετίες. Νούμερο 1. Μύρονα Στρατής από πάνω απ' όλα. Συνέχεια. Πάνω απ' όλα θέλω να με θέλεις και σε. Πόσο σημαντικό. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα με μία φράση. Τα είπε όλα με μία φράση. Ένα και μου έκανε εντύπωση που στο βίντεο κάποιος είπε, ποιος είπε ότι είναι ένα πολύ γλυκό και πολύ ντροπαλό παιδί. Εγώ.
Όχι, δεν το είπες εσύ. Όχι. Εύελιν, νομίζω... η Εύελιν Καζατζόγλου, αν δεν κάνω λάθος, το είπε. Μπράβο, η Εύελιν το είπε, ότι είσαι ένα πάρα πολύ γλυκό και ντροπαλό παιδί. Και πρέπει να σας πω ότι, για τον ντροπαλό δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται απλά ότι είναι ένα πολύ προσγειωμένο παιδί, το οποίο, αν συνεχίσει έτσι, θα ασχολούμαστε για πολλά χρόνια μαζί του. Σίγουρα. Ένα πολύ ντροπαλό παιδί. Είστε πολύ καλοί, ευχαριστώ πολύ. Τι άλλο να πω. Να μου πεις καταρχήν πώς αισθάνεσαι που με ένα τραγούδι το οποίο με το που βγήκε ήταν σαν να πετάς ένα σπίρτο πάνω σε ενόπνευμα το πάνω απ' όλα, έτσι, κατευθείαν. Την έχω δει την κάρτα. Πάω μέσα σε διαφημίσεις, απλά θέλω να του κάνω αυτή την ερώτηση μόνο. Και ξαφνικά βρίσκεσαι σε τόσο νεαρή ηλικία με ένα τραγούδι να είναι στο νούμερο 7 των δημοφιλέστερων της δεκαετίας ροκ κομματιών στην Ελλάδα. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο το βάρος, πολύ μεγάλη ευθύνη. Εύχομαι να υπάρχει και μια συνέχεια, αυτόν το οποίο θα ήθελα να δω. Και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά έχει ανέβει ήδη πολύ ψηλό ο πήγης, πραγματικά. Δηλαδή αισθάνομαι πολύ αμήχανα που είμαι εδώ τώρα ανάμεσά σας. Δεν σε βλέπω. Όχι, να μην αισθάνεσαι καθόλου αμήχανα. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ. Και μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, περισσότερος Μύρο Αναστρατής, περισσότερο.